Ουκρανού σε αυτό το θέμα. Και βεβαίως αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια υπέρβαση. Πάμε πολύ πιο γρήγορα, θα έλεγε κανείς, προσπαθώντας να εκβιάσει κάποιες καταστάσεις, δεν ξέρω. Είναι αρμοδιότερος να το απαντήσει ο ίδιος όμως, νομίζω. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να το θέλω απαντήσει ο ίδιος? Προφανώς ερωτώμενος. Οπότε από την Κυριακή μετά θα μπορούμε να το Όχι, θέλω να πω το εξής, και γίνει αρμοδιότερος να το απαντήσει, διότι εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάτι άλλο. Ότι η κυβερνητική συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, δηλαδή γιατί οι ΑΝΕΛ είναι και οι υπουργοί οι οποίοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση, είναι και μια καθημερινότητα, δεν εμφανίζει ένα πρόβλημα. Δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη συνεργασία. Θα το δούμε στη συνέχεια της κουβέντας αυτό, έτσι, γιατί δεν εμφανίζει και μια συνοχή σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε μια, αν θέλετε, μια τοποθέτηση, η οποία ήταν έξω, αν θέλετε, και από το κλίμα το οποίο υπάρχει στη συνεργασία των δύο κομμάτων, η οποία, όχι των δύο, και των άλλων παραγόντων οι οποίοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση, και η οποία θέλω να πω ότι είναι σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλή. Κύριε Υπουργέ, είπατε και εσείς ότι για μια θεσμική εκτροπή, να το πω απλά, του κυρίου Καμένου. Όχι εκτροπή. Εντάξει, είναι όχι ακριβώς. Δεν ακολούθησε τέλος πάντων αυτά που έπρεπε να κάνει ως υπουργός άμυνας. Βγήκε έξω από τα οριά του. Από τη μία, υπήρξε μια αντίδραση μεγάλου μέρους κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα έκαναν δηλώσεις για όσα είπε ο κύριος Καμένος στην Αμερική. Από την άλλη όμως είδαμε μια πολύ χαλαρή αντίδραση από τον Πρωθυπουργό. Με ένα έτσι αστείο προσπάθησε να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Πρώτον, υπήρξε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία μετά από όλα όσα έχουν γίνει από χθες του Πρωθυπουργού με τον κύριο Καμένο, πρώτον. Και δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχει στην κυβέρνηση, θα συνεχίσει να ανέχεται οτιδήποτε από τον κύριο Καμένο απλά για να είναι στην εξουσία? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη υπευθυνότητας και πρέπει να ολοκληρώσει ένα πολιτικό και εθνικό σχέδιο το οποίο έχει στην αντίληψή του. Και αυτή είναι η μοναδική του, το μοναδικό του κίνητρο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός έχει όλα τα δεδομένα σαφέστατα στο τραπέζι. Και δεν ευνηδιάζεται εύκολα, διότι κατά κάποιο τρόπο είναι και μερικές διαστάσεις ή εκφράσεις, αν θέλετε, οι οποίες είναι πολλές φορές μέσα στο χαρακτήρα του κάθε στελέχους και στον τρόπο με τον οποίο κάποιος εκφράζεται. Η ήπια αντίδραση από τη μεριά του Μεγάλου Μαξίμου έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να σκεφτούμε με όρους επιτυχίας του συνολικού μας σχεδίου. Το συνολικό μας σχέδιο, παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο ζήτημα, λέει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία πολύ καλή για τη χώρα, πολύ καλή για την Ευρώπη, πολύ καλή για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, και ως τέτοια έχουμε μια υπευθυνότητα, μια ευθύνη να τη φέρουμε μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η πολιτική μας στάση, αυτή είναι η πολιτική μας θέση, και βεβαίως είμαστε πολύ ανεκτικοί στις διαφωνίες, αλλά πρέπει να είμαστε όμως πάρα πολύ προσεκτικοί ταυτόχρονα στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες φορές υπερβαίνονται κάποια όρια και κάποιες θεσμικές, αν θέλετε, αρμοδιότητες. Η στάση του Πρωθυπουργού, έτσι, είναι μια στάση συνολική, θα έλεγα, μια στάση που λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους, και πρέπει έτσι να είναι, δεν πρέπει ούτε να είναι θυμική, ούτε βιαστική, και πρέπει να σταθμίσει όλα τα δεδομένα. Και αυτό κάνει. Πάνω σε αυτό, αν ήταν κάποιος άλλος υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, που έκανε κάτι αντίστοιχο, το λογικό είναι ότι τουλάχιστον δεν θα του είχε, να το πω έτσι απλά, τραβήξει το αυτί ο Πρωθυπουργός, για να μην μπορούσε να τον είχε αποπέμψει μετά από όλη αυτή τη φασαρία που θα έχει γίνει. Γιατί βλέπουμε ότι ό,τι είναι ο αλλά δεν ξέρουμε όμως. Μετά προχωράμε και εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε. Αγκαλιασμένοι, έχουν γίνει πολλά επεισόδια, θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι το αλλά πρώτο. Να σας διακόψω, ίσως δεν ξέρουμε κιόλας αν έγινε τέτοια επικοινωνία. Έτσι, ας το αφήσουμε λίγο. Γι' αυτό σας ρώτησα. Μήπως γνωρίζετε? Προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά μην αποκλείεται και το ενδεχόμενο και αυτό να έχει γίνει. Να πιαστώ από αυτό που είπατε νωρίτερα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συζητώντας και εσείς οι πολιτικοί μεταξύ σας, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, και στις πολιτικές εκπομπές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, όλοι μιλάνε για ένα πράγμα, ότι το χειρότερο ή το καλύτερο σενάριο θα ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ, το χειρότερο να έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών για ψήφιση στη Βουλή το Γενάρη, άντε να φτάσουμε μέχρι το Μάρτιο. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βλέπουμε ότι το θέμα έρχεται στο προσκήνιο νωρίτερα
από ό,τι υπολογίζαμε ότι θα έρθει. Και μπορεί να μην φτάνει στη Βουλή, αλλά μέσω δηλώσεων, μέσω τοποθετήσεων όπως του κυρίου Καμένου στο εξωτερικό, η Συμφωνία των Πρεσπών έρχεται στην επικαιρότητα, μένει στην επικαιρότητα. Και μήπως τελικώς μέσα από αυτού του είδους τους χειρισμούς και τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις και στο εξωτερικό τίθεται υπό αμφισβήτηση νωρίτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί και διάφοροι η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κοιτάξτε, τώρα ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με αφορμή και άλλα θέματα και όχι μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο υπήρξε αυτή η σύγκληση, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η κυβερνητική συνεργασία, οι συνθήκες που την ανέδειξαν και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι αυτή η συνεργασία μέχρι σήμερα ήταν πολύ παραγωγική. Και από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων και από την πλευρά του Πάνου Καμένου ήταν μια έντιμη συνεργασία. Βέβαια και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται, αλλά και όλων των μικρότερων σχηματισμών που συμμετείχαν σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν είναι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κυβέρνηση που έχει διάφορες τάσεις μικρότερες. Έχει τους οικολόγους, πράσινους, που και αυτοί έχουν τις αντιρρήσεις τους πολλές φορές, άλλο που δεν βγαίνουν πολλές φορές στη δημοσιότητα, γιατί είναι ένας μικρότερος σχηματισμός. Υπάρχουν ανεξάρτητες προσωπικότητες που συμμετέχουν. Υπάρχει η κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών, η μικρή κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχει τώρα η κυρία Παπακώστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε μια εμπειρία, μια πειραματική εμπειρία συνεργασίας, κατά κάποιο τρόπο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, διαφορετική από ό,τι είχαμε και στο παρελθόν, γιατί και στο παρελθόν είχαμε, όπου πρέπει να βρεθούν κοινοί τόποι και κοινοί κυβερνητικοί βηματισμοί, όχι πάντοτε εύκολοι. Διότι οι συνθήκες που γέννησαν αυτή τη συνεργασία ήταν αυτές που όλοι ξέρουμε. Δηλαδή ήταν μια μνημονιακή περίοδος με μια πολύ μεγάλη επίθεση στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των λαϊκών τάξεων, που διέσπασε, αν θέλετε, όλες τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις της χώρας και τη δεξιά. Γιατί η ΑΝΕΛ ήταν ένα κομμάτι αυτής της κοινωνικής διαμόρφωσης, κατάλαβα, αυτής της διάσπασης που έγινε στη δεξιά απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν πιστοί στην πολιτική τους παράδοση, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να εκφράσουν την αντίθεσή τους, αν θέλετε, σε μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε σε αυτή την ανακατανομή δυνάμεων που έγινε μετά το 2010. Και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ, θα έπρεπε να τους εφεύρουμε. Δηλαδή θα έπρεπε πραγματικά να βρούμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τον πραγματικό φιλελεύθερο κόσμο της κεντροδεξιάς ή και της δεξιάς ακόμα, που άρχισε λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Υπό την έννοια αυτή, η συνεργασία ξεκίνησε, δημιουργήθηκε δηλαδή ως κυβερνητική συνεργασία, είχε μια αποδοτικότητα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 3,5 χρόνια. Βεβαίως σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται και πιο στρατηγικές, αν θέλετε, διαφωνίες. Πράγματι, θα πρέπει να δούμε στο μέλλον πώς εξελίσσεται αυτή η συνέβρεση. Έχω όμως την άποψη ότι, τουλάχιστον για μας το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κερδίσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα το να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε πλατιές μάζες των δυνάμεων της εργασίας και της κοινωνικής και της δημιουργίας, να το πω έτσι, με την ευρύτερη έννοια, χωρίς να μένουμε ταυτισμένοι στην πολιτική τους καταγωγή. Η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολύ μεγάλο κόμμα, σε έναν πόλο του πολιτικού συστήματος, αναγκαστικά έπρεπε να περάσει και από αυτή τη διεργασία. Και υπό την έννοια αυτή. Δεν σας αγχώνει όμως το γεγονός ότι ένας κυβερνητικός εταίρος, ο οποίος ήταν σταθερός, ήταν στο πλάι του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε στη συντριπτική πλειοψηφία των πραγμάτων όσον αφορά την οικονομική πολιτική, στήριξε τις επιλογές της κυβέρνησης. Δεν σας αγχώνει το γεγονός ότι τώρα εμφανίζεται ως λίγο σκορποχώρη? Είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός, αλλά θυμίζω το εξής. Ότι αμέσως μετά τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου και τις επισημάνσεις του από τις ΗΠΑ, είχαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εγώ δεν έχω δώσει, ότι εμείς πρώτη φορά τα ακούμε αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέει πάνω κάτω. Τώρα σας το λέω, σας το δίνω σημαντικά. Είχαμε τον κύριο Δοσουνίδη επίσης, ο οποίος μίλησε για πιθανή στήριξη. Ο κύριος Δοσουνίδης μίλησε αντίστοιχα. Και από την άλλη πάλι και ο κύριος
Terence Quick βγήκε στο ραδιοφωνό μας κιόλας, ο υφυπουργός, και είπε ότι εγώ λέει προσωπικά δεν έχω δώσει καμία εξουσιοδότηση στον Πάνο Καμένο να λέει τέτοια πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν άρα ο κυβερνητικός εταιρός... Άρα δεν έχουμε εδώ ένα κυβερνητικό πρόβλημα, έχουμε ένα, αν θέλετε, σοκοματικό πρόβλημα ενός από τους εταίρους. Εγώ από την άποψη του κυβερνητικού. Για να το... Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε κυβερνητικό, σε κυβερνητικό πρόβλημα, σε πρόβλημα συνοχής, αυτό είναι προφανές. Εννοείται ότι με τους ανθρώπους των ΑΝΕΛ που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, η συνεργασία εξακολουθεί να είναι άψογη. Και νομίζω ότι όλο αυτό το διήμερο το οποίο δημιούργησε αυτή την αναταραχή, να το πω έτσι, περισσότερο θα αφορά από αύριο το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων παρά συνολικά την κυβέρνηση. Αν κυβέρνηση αυτή η εικόνα την οποία περιέγραψε ο Νίκος και είναι μια πραγματικότητα... Είναι μια πραγματικότητα αντικειμενική, το διαβάζουμε και εμείς. Δεν θέλουμε προφανώς... Εξακολουθήσει και με δεδομένο ότι και ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Wall Street Journal, αν θυμάμαι καλά, είχε τοποθετηθεί δηλώνοντας ότι εάν δεν βγει αυτή η συνεργασία θα προχωρήσουμε σε άλλη, η οποία να κάνει πραγματικότητα τη συμφωνία των Πρεσπών για να περάσει από τη Βουλή. Ενδεχομένως αυτό να το δούμε να συμβαίνει και νωρίτερα. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μπλοκ, να το πω έτσι, κοινοβουλευτικών δυνάμεων, όχι η κυβέρνηση, γιατί μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να, ακριβώς επειδή έχει αυτό που θα λέγαμε πολιτική ηγεμονία, έχει δηλαδή μια στρατηγική καθαρή, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική και στην πολιτική γραμμή που είναι καθαρή και διαφανής, να φτιάξει συμμαχίες ή να αναζητεί συμμαχίες. Όχι κατά ανάγκη κυβερνητικού χαρακτήρα, αλλά να αναζητεί συμμαχίες. Δηλαδή είναι σαφές κατά τη γνώμη μου ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πόσοι από τους ΑΝΕΛ πιθανώς θα την ψηφίσουν, αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι θα περάσει. Όπως ακριβώς είχαμε και περιπτώσεις νομοσχεδίων όπου πέρασαν χωρίς την ψήφο των ΑΝΕΛ. Δημιουργώντας όμως ένα ευρύτερο αστερισμό, κατά κάποιο τρόπο, δυνάμεων, είτε πολιτικών είτε και ατομικών, μέσα στη Βουλή, όπου ήθελαν να στηρίξουν αυτή την πολιτική. Νομίζω ότι κάπως έτσι, βεβαίως τηρουμένων των αναλογιών και της σοβαρότητας βεβαίως του θέματος, κάπως έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Άλλωστε η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός δεν έχουν να απολογηθούν. Δεν κάνουν ούτε μπροσπίσω, ούτε είπαν άλλα στο παρασκήνιο και άλλα στο προσκήνιο, ούτε άλλες συμφωνίες εδώ, άλλες συμφωνίες εκεί. Η γραμμή είναι σταθερή. Θέλαμε να πάμε σε μια καλή συμφωνία έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Αυτό κάναμε και αυτό θα διεκδικήσουμε χωρίς να υπάρχει πλαν B. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε ότι θα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να υπάρξει σύμπτωση της ρήξης σχεδόν με το κλείσιμο της τετραετίας. Πόσο πιστευτό λοιπόν είναι ότι αυτή η ρήξη δεν είναι προσχεδιασμένη, γιατί απευθύνονται σε διαφορετικά εκλογικά κρατήρια τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ΑΝΕΛ προσπαθούν να διασωθούν, μήπως και καταφέρουν, ας πούμε, να ξαναμπούν στη Βουλή. Πόσο πιστευτό είναι, και δεν είναι όλο αυτό το πράγμα ένα θέατρο, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει ανάμεσα στον κύριο Καμένο κυρίως και με στελέχη, όχι τόσο με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πόσο πιστευτό είναι αυτό ότι είναι μια πραγματική ρήξη και όχι απλά ένα προεκλογικό παιχνίδι. Ένα. Και δεύτερον, μήπως λοιπόν θα έπρεπε να εφευρεθεί μια ρήξη για να δικαιολογηθούν κάποια πράγματα. Επίσης θα ήθελα να... Από το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, γιατί βοηθάει για να προχωρήσουν τις εκλογές. Και επίσης θα ήθελα να βάλω ένα αστερίσκο τώρα, αν αναφερθήκατε στους ΑΝΕΛ, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι από το φιλελεύθερο χώρο, τις εκφράζουν φιλελεύθερο. Είναι μια διάσπαση της δεξιάς. Α, εντάξει, γιατί νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα τουλάχιστον δεν υπάρχει... Νομίζω δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο. Είπα ότι το μόρφωμα, το κόμμα των ΑΝΕΛ το 2010 όταν δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε ως μια διάσπαση του κοινωνικού χώρου της δεξιάς, όπως δημιουργήθηκαν και άλλα κόμματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, στον χώρο αυτό. Αυτό δεν ήταν μια τεχνητή δημιουργία, ήταν μια απέτηση κατά κάποιο τρόπο που προέκυψε από τις μεγάλες ανακατατάξεις κοινωνικές και οικονομικές που συνέβησαν μετά το 10. Το ίδιο συνέβη και στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Δεν είναι. Τώρα, σε αυτό που μου λέτε, όχι, δεν υπάρχει, από εμάς δεν υπάρχει ούτε καμία προσχηματική διάσπαση, ούτε καμία προσχηματική συνέβρεση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να το θέσετε όχι στον Πρωθυπουργό και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στους ΑΝΕΛ.
Δηλαδή στον πάνω κάτω. Μήπως είναι πολύ απλά για, αργά για διαζύγιο μετά από 4 χρόνια σχεδόν. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε διαζύγιο. Μισό λεπτό. Εμείς δεν είπαμε ότι θέλουμε να πάρουμε από διαζύγιο από κανένα. Και σας είπα άλλωστε ότι η συνεργασία, η οποία ήταν έντιμη συνεργασία και παραγωγική συνεργασία, συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου και των κυβερνητικών δράσεων. Δεν είναι προσχηματική από εμάς αυτή η επίκληση της ενότητας, όπως δεν είναι και προσχηματική και η διαφωνία. Όταν είχαμε διαφωνία με τους ΑΝΕΛ, την καταγράψαμε, δεν εκβιαστήκαμε, δεν εκβιάστηκαν. Υπήρχαν νομοσχέδια τα οποία δεν ήθελαν να τα ψηφίσουν. Υπήρχαν διατάξεις νόμων που δεν ήθελαν να τα στηρίξουν. Δεν τα στήριξαν πράγματι στα πλαίσια μιας δημοκρατίας, ας πούμε, που έχουν αυτές οι συνεργασίες. Πολλές συνεργασίες δεν σημαίνει ομοφωνίες. Είναι μια δύσκολη άσκηση αυτή. Θα την ξαναβρούμε στο μέλλον, να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα τις ξαναβρούμε αυτές τις κρίσεις συνεργασίας και στο μέλλον. Απλά πάνω σε αυτό που λέτε, συγγνώμη που. Και αυτό το ερώτημα. Δεν είναι λίγο οξύμορο μετά από 4 χρόνια αρκετά στελέχη, όπως περιγράφει και εύστοχα, ας πούμε, σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, που λέει ότι είναι πρόβλημα για τη χώρα ο κύριος Καμένος. Τώρα το ανακάλυψαν. Δεν εννοώ για την Εφημερίδα, εννοώ για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκφράζει ουσιαστικά μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το ανακάλυψαν μετά από 4 χρόνια ότι είναι πρόβλημα. Μέχρι τώρα ήταν όλα καλά. Τώρα ξαφνικά έγινε πρόβλημα για τη χώρα. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και έτσι όμως. Μπορεί να είναι και έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, θα μπορούσε αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω με όρους ιδεολογικούς αυτή τη στιγμή εγώ. Διότι δεν κάναμε ποτέ μια ιδεολογική συζήτηση. Ούτε η συγκυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση αυτή ήταν μια ιδεολογική κυβέρνηση. Ήταν μια κυβέρνηση που παρήχθη μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Που προέκυψαν το 2015, που συνεχίστηκαν, που είχαν σαν αιτία, αν θέλετε, την πολυδιάσπαση των κομματικών και πολιτικών χώρων και το αίτημα για μια μεταμνημονιακή, μια έξοδο από τα μνημόνια με όρους, κατά κάποιο τρόπο, ενός αναγεννημένου και αποκαθαρμένου πολιτικού συστήματος, θα έλεγα, από τη διαπλοκή και από τη μεγάλη διαφθορά που ήταν οργανικό στοιχείο ζωής του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, και αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια διαιρετική τομή, υπήρξε μια διαιρετική τομή, και δεν ήταν βεβαίως οι στρατηγικές μας για τον σοσιαλισμό, παραδείγματος χάρη, εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούσε συμμαχίες και θα αναζητούσε συμμαχίες με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θέλαμε άλλωστε. Υπό την έννοια αυτή και κομμάτια της δεξιάς, ακόμα και κομμάτια που παρέμειναν στη Νέα Δημοκρατία, εμάς θα μας ενδιαφέρε να έχουμε μια συμπόρευση και δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Έτσι, σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η μάχη ενάντια στη διαπλοκή ή η μάχη ενάντια στην πολιτικο-οικονομική διαφθορά. Αυτό, γιατί θέλω να το δούμε στο κομμάτι των συνεργασιών που είναι στο τρίτο μέρος της. Αφορούσε και άλλες δυνάμεις, θέλω να πω, και το σταματάω. Θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Κάτι τεχνικό και ουσιαστικό την ίδια στιγμή θέλω να ρωτήσω και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα με αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά την κρίση που υπήρξε στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας με την απέλαση των διπλωματών, υπήρξε ένας όχι εύκολος αγώνας για να στηθεί μια ημερομηνία, να οριοθετηθεί μια ημέρα όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Μόσχα και θα έχει επαφές εκεί με την ρωσική ηγεσία. Τελικώς, ενώ έχουμε την ημερομηνία, ενώ ξέρουμε πότε θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Μόσχα, ενώ οι διπλωμάτες εργάζονται πυροτοδός για να στήσουν ένα καλό ταξίδι, για να το πω έτσι λαϊκά, και για τις δύο πλευρές, έχουμε αυτές τις δηλώσεις από την Ουάσιγκτον του κυρίου Καμένου, οι οποίες σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που έγιναν με τον ομόλογό του για το κατά πόσο είναι υπόλογη η Μόσχα σε σχέση με ένα κλίμα για να υποδαβλήσουν το δημοψήφισμα στα Σκόπια και την όποια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πόσο επιβαρύνει τελικώς το κλίμα ξανά για αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού? Δεν έχω τέτοια ειδική πληροφόρηση, για να είμαι ειλικρινής, και δεν ξέρω τι ακριβώς συζητιέται στους διπλωματικούς κύκλους. Η γενική εικόνα που έχουμε είναι ότι το ταξίδι θα γίνει. Και η Ελλάδα προφανώς στην εξωτερική της πολιτική λαμβάνει πάντοτε σοβαρά υπόψη τις παραδοσιακά καλές σχέσεις που έχει με τη Ρωσία. Και αυτό νομίζω ότι θα τονιστεί και θα υπερτονιστεί κατά κάποιο τρόπο στο ταξίδι που θα γίνει στη Μόσχα. Από εκεί και πέρα προφανώς όλα αυτά τα ζητήματα είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε όταν θα πέσουν και λίγο οι τόνοι από το περιστατικό το οποίο συνέβη. Η Ρωσία μπορεί να είναι σύμμαχος της Ελλάδος και για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τα Βαλκάνια?
Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό ναι. Αλλά νομίζω ότι στα Βαλκάνια είναι μια πολυπαραγοντική, ένα πολυπαραγοντικό γεωγραφικός χώρος στα θέματα αυτά. Και άλλωστε και η Συμφωνία των Πρεσπών και το μέλλον και της γειτονικής χώρας έχει πολύ γεωπολιτική συζήτηση στο εσωτερικό του και είναι μια παράμετρο στην οποία την ξεχνάμε όταν μετατοπίζουμε το θέμα στο όνομα ή στην εθνότητα ή στη γλώσσα. Ξεχνάμε τον κρίσιμο γεωπολιτικό παράγοντα που υπάρχει στα Βαλκάνια και που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τον τουρκικό παράγοντα επίσης και το ρόλο που καλείται να παίξει στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, νομίζω ότι όλο αυτό το σκηνικό στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που παραδοσιακά είχε η χώρα με την Ρωσία θα πρέπει να ξανασυζητηθεί και να... Θεωρείτε τελικά ότι υπήρξαν η κυβέρνηση, εσείς προσωπικά, ότι υπήρξαν παρεμβάσεις υπόγειες από τη Ρωσία και μέσα στην Ελλάδα για να υπονομευθεί η οποιαδήποτε συμφωνία στο Μακεδονικό? Είχαμε το επεισόδιο, είχαμε δηλαδή όλο το περιστατικό του Ιουνίου. Ναι, δεν ξέρω που αν τότε ήταν... υπήρχαν και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Είχαμε τις απελάσεις των διπλωματών. Ναι. Άρα υπήρξε κάποιος καπνός, προφανώς και φωτιά. Είχαμε το δημοσίευμα του New York Times, που το διέψευσε η κυβέρνηση. Το οποίο όμως δημοσίευμα του New York Times, για να πούμε την αλήθεια, διαβάζοντάς το. Διέψευσε μία πλευρά. Επιβεβαίωνε, όπως λέει ο Νίκος, ουσιαστικά το τι συνέβη. Θεωρείται λοιπόν ότι επιχείρηση η Ρωσία μέσα στη χώρα, μέσα στην Ελλάδα, εδώ να υπονομεύσει? Για να μην πάμε και στο άλλο. Κοιτάξτε, δεν είμαι. Οι Αμερικανοί έκαναν παρακολουθήσεις μέσα στη χώρα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ναι ή όχι. Mm-hmm. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτές τις πρακτικές, κατά κάποιο τρόπο, πολλές φορές δεν υπάρχει μία πλευρά. Δεν υπάρχει μία Ρωσία, να το πω έτσι. Υπάρχουν δύο και τρεις. Όπως δεν υπάρχει μία Ελλάδα ή μία Τουρκία. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές τους αντιθέσεις και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό ήταν μία επίσημη καταλυτική πλευρά, η επίσημη κεντρική γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο γεωπολιτικός παράγων είναι σημαίνον στις ζυμώσεις που γίνονται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αφανείς σχέσεις, είτε οικονομικές, είτε διπλωματικές, είτε άλλου τύπου, είτε θρησκευτικές, θα έλεγα. Επομένως, και πολλοί κερδοσκοπούν πάνω σε αυτόν τον ορίζοντα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η άποψη δική μας είναι ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει σοβαρή διαφάνεια, δημοκρατία, αλληλεγγύη και όσο γίνεται περισσότερη ανοιχτή συμμετοχή όλων των, με την έννοια ότι πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τα διακυβεύματα και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να στρέψουμε το βλέμμα πλέον στην οικονομία. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Απόψε στις 11:15 στην Ερτένα. Τώρα στα Χοντό Σέντερ, σε επώνυμα καλλιντικά και αρώματα έως 40% με την αγορά 2 προϊόντων. Χοντό Σέντερ, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Θέλω λίγα περισσότερα, Αδερφέ, θέλεις πολλά περισσότερα. Θέλεις να τους δεις να παίζουν σοβαρά? Δες Χιμ και Ολυμπιακός στις 12 Οκτωβρίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Χριστούγεννα στην Πράγα με το μοναδικό μαύρο θέατρο της Πράγας. Τα ωραιότερα παραμύθια που αγαπήσαμε. 7 με 9 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Κλασικό μπαλέτο.
η ωραιότερη γιορτή της ψυχής. Μπαλσόι Μαρίνσκι Christmas Gala. 12 κορυφαίοι χορευτές των μπαλέτων Μπαλσόι και Μαρίνσκι σε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση που θα θυμόσαστε για πάντα. 24 και 25 Νοεμβρίου, Christmas Theatre, στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατζίου. Ο απόλυτος jazz αυθορμητισμός συναντά την Bossa Nova. Agat Jazz Quartet. Η Αγκάτη Ρασέμα και το κουαρτέτο της Παρασκευή 12 έως Δευτέρα 15 Οκτωβρίου. Μια σαγηνευτική βραζιλιάν ερμηνεύτρια φυσικά στο Half Note. Επόμενος. Εγώ θέλω και κορυφαίες πρεμιέρες και βραβευμένες ταινίες και διάσημες σειρές. Θα στα έλεγα, αλλά τα πες όλα μόνη σου. Επόμενος. Γιατί να έχουν επιλογές μόνο οι μεγάλοι? Πες τα ρε μεγάλε, πάρε 4 κανάλια μόνο με παιδικά. Όπως και αν το ζητήσεις, η Nova ξέρει τι θέλεις. Θέαμα. Και στο προσφέρει κάθε χρόνο ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θες θέαμα. Θες Nova. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη, Νίκος Βέρκο και Γιάννη Τσαπρούνη, τους καλούς συναδέλφους. Ολοκληρώσαμε ένα πρώτο μέρος συζητώντας για τις εξελίξεις πλέον, οι οποίες ήρθαν εξ Αμερικής μετά τις δηλώσεις και τοποθετήσεις από τον Πάνο Καμένο, τον Υπουργό Άμυνας, στις επαφές που είχε εκεί με την επίσημη ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και ξεκινάμε ένα δεύτερο κύκλο για να δούμε, κύριε Υπουργέ, την οικονομία. Τα μαντάτα δεν είναι καλά γενικότερα. Από ό,τι μου λέγανε από το κοντρόλ μέχρι και πριν το διάλειμμα, γύρω στο 2% είναι η πτώση, 580 μονάδες. 500 μονάδες πέφτει ο Dow Jones στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για να καθησυχάσει, λέγοντας ότι ήταν αναμενόμενη μια τέτοια διόρθωση από τα διεθνή χρηματιστήρια. Ωστόσο, διεθνείς οίκοι περιγράφουν την κατάσταση ως ένα mini crash. Έχουμε την κατάσταση που δημιουργείται πλέον και στην γειτονιά μας, με την Ιταλία να αντιπαρατίθεται με την Γερμανία σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το τι μελιγενέστε με το ιταλικό χρέος. Διαφορετικά τα δεδομένα για τους Ιταλούς, διαφορετική κατάσταση εδώ. Έχουμε ένα δεδομένο. Η κυβέρνηση μιλάει από τον Αύγουστο και έπειτα ότι έχουμε αφήσει πίσω τα μνημόνια. Είμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή. Έχουμε τα stress test των τραπεζών, τα οποία φέρεται να δίνουν ένα θετικό πρόσημο στις τράπεζες. Έχουμε τον Νίκο Φίτς, ο οποίος αναβάθμισε κάποιες από τις τρεις ελληνικές τράπεζες. Από την άλλη όμως, όλο αυτό σε ένα γενικότερο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ανησυχείτε γι' αυτό? Εντάξει. Ανοίγω μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, καταρχήν. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πράγματα τα οποία θα μας τεθούν κατά κάποιο τρόπο ανάλογα με τη δυναμική που θα υπάρξει σε ένα παγκόσμιο ή πιο διεθνοποιημένο οικονομικό πλαίσιο. Εμείς από τις 20 Αυγούστου έχουμε αφήσει πίσω μας τα προγράμματα επιτροπίας, εποπτείας, αυτά που ονομάσαμε μνημόνια. Εδώ ας ξεκινήσουμε, ας το αποτιμήσουμε αυτό καταρχήν ως μια θετική εξέλιξη, και θέλω να πω εδώ ότι ενώ στην αρχή έγινε μια πολιτική αντιπαράθεση στο κατά πόσον έχουμε κρυμμένα προγράμματα, τέταρτα μνημόνια και ούτω καθεξής, νομίζω ότι σήμερα στον λόγο όλων των φορέων των πολιτικών και των κομμάτων και των αναλυτών και των ευρωπαϊκών και διεθνών παραγόντων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό δεν αμφισβητείται. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή έναν καθαρό διάδρομο, βεβαίως με πολλά προβλήματα, διότι έχουμε μια οικονομία που βγήκε από μια τεράστια οικονομική κρίση, χάνοντας το 25% του ΑΕΠ της και εκτινάσοντας την ανεργία και διαλύοντας την παραγωγική της δομή. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Επομένως, ναι, βγαίνουμε αυτή τη στιγμή σε ένα ξέφωτο όπου πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα, και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή και κάναμε και το προηγούμενο διάστημα είναι να ξαναμιλήσουμε για ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, για μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης, την οποία τη συζητήσαμε με τους κοινωνικούς εταίρους, κάναμε μια τεράστια διαβούλευση
στην Ελλάδα για πρώτη φορά οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν προκύψει εξαιρετικές ιδέες για το πώς όλο αυτό το πράγμα θα γίνει σχέδιο, διότι αυτή είναι και η βασική μας, αν θέλετε, κατεύθυνση, να έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, mm-hmm. να μην αφήσουμε δηλαδή την οικονομία και τις δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν με τη δική τους λογική και μόνο, αλλά να έχουμε μια κατεύθυνση, και η βασική μας κατεύθυνση και η βασική μας άξονα να είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η επαναθεμελίωση των δικαιωμάτων της εργασίας, η δυνατότητα πια να έχουμε άλλους ρυθμούς καινοτόμας και παραγωγικής ανάπτυξης και όχι μια χρηματοπιστωτικής μόνο ανάπτυξης. Άρα στην πραγματικότητα να ξαναβάλουμε στο χάρτη όλα αυτά τα οποία δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, με κοινωνική υπευθυνότητα, με περιβαλλοντική ευθύνη, με σεβασμό στα δικαιώματα τα οικονομικά και τα εργασιακά, με σεβασμό σε ένα νέο κοινωνικό κράτος. Όλο αυτό και πολλά άλλα, τα οποία βεβαίως δεν μας παίρνει ώρα, για μας είναι ένα κομβικό στοίχημα. Έτσι, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που της λιτότητας που είχαμε από το, τουλάχιστον από το 1990, από τις δεκαετία του 90 και μετά, να πάμε ανάποδα κατά κάποιο τρόπο, να αντιστρέψουμε το υπόδειγμα της λιτότητας, της διαρκούς λιτότητας, η οποία έγινε συνεχής και βίαιη μετά το 2010 με τα μνημόνια. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να αισιοδοξήσουμε ότι τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Κάτι το οποίο έχει απαντηθεί. Ο παράγων, ο οποίος λέτε, της διεθνούς οικονομικής κρίσης και η κρίση στις γειτονικές μεγάλες οικονομίες, όπως είναι η Ιταλική, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή, θα είναι μία παράμετρος που θα πρέπει βεβαίως να την πάρουμε υπόψη μας και να κάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα θωράκισης, αν θέλετε, της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, κάτι το οποίο έχει απαντηθεί μερικώς και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Για να λειτουργήσει το πράγμα όπως το περιγράψατε μόλις τώρα, χρειάζεται και μία σύμπλευση, χρειάζεται μία ταύτιση στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων ενός κρατικού μηχανισμού. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα έχει στις τράπεζες να παίρνουν την κατιούσα στο χρηματιστήριο των Αθηνών, όταν συγκαλεί ο Πρωθυπουργός σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς για να ενημερωθεί για το θέμα και να δουν πώς θα το διαχειριστούν, και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο κεντρικός τραπεζίτης δεν παίρνει θέση καμία στο ζήτημα αυτό και χρειάζεται να περάσει πόσο, 5 μέρες, 5 εργάσιμες για να τοποθετηθεί ο κύριος Στουρνάρας. Αυτό πώς λειτουργεί σε σχέση με αυτό το οποίο περιγράψατε πριν εσείς? Πώς λειτουργεί στην πραγματική οικονομία ή πώς λειτουργεί σε εμάς? Πώς λειτουργεί στην πραγματική οικονομία, κατανοείται το ερώτημα. Έχει να κάνει εγώ θα έλεγα για το αν υπάρχει μια σύμπλευση και για το αν υπάρχει μια συνεργασία τελικώς των αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Συγγνώμη, για να το συμπληρώσω. Είναι σύμμαχός σας σε αυτή την προσπάθεια ο κύριος Στουρνάρας, ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα αγκάθι μέσα στον κρατικό μηχανισμό, στο δημόσιο μηχανισμό, σε αυτή την προσπάθεια για να αναταχθεί η οικονομία? Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Και επίσης θεωρώ ότι βεβαίως υπάρχουν στρατηγικές διαφωνίες, όπως παραδείγματος χάρη, ξέραμε όλοι την προηγούμενο διάστημα ότι η κεντρική του, η άποψή του ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια πιστοληπτική, προληπτική γραμμή στήριξης, mm-hmm. στην πραγματικότητα δηλαδή ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα συγκεκαλυμμένο πρόγραμμα εποπτείας. Από την άλλη μεριά, ναι, νομίζω ότι υπήρξε μια καθυστέρηση η οποία δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση, αν θέλετε, και με την πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία. Νομίζω ότι θα περίμεναν οι επενδυτές και όλο αυτό το οικονομικό τραπεζικό σύστημα μια πιο γρήγορη παρέμβαση υπεράσπισης κατά κάποιο τρόπο των τραπεζών, των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες άλλωστε βρίσκονται υπό την εποπτεία του. Νομίζω ότι εδώ άργησε πραγματικά να πάρει θέση. Τώρα, η συνεργασία, όπως ξέρετε, είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι πάντοτε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να ισχυριστώ
ότι γίνεται κάτι το οποίο, αν θέλετε, γίνεται σκοπίμως ή οτιδήποτε. Δεν έχω τέτοια στοιχεία και δεν θα το πω. Είχαμε τις δηλώσεις από τον κύριο Στουρνάρα σήμερα. Είχαμε και τις διαρροές όμως από συνεργάτες του. Εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Στις οποίες έλεγε ότι συνεργάζεται άψογα με τον κύριο Τσακαλώτο, με τον κύριο Λιάκο και με τον κύριο Φλαμπουράρη και μάλιστα σε καθημερινή βάση. Ναι. Αυτό είναι σε μια αντίθεση με όσα. Ταυτόχρονα όμως έλεγε και το άλλο, ότι σε ό,τι αφορά την μη περικοπή των συντάξεων, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο οι αγορές θα αντιδράσουν εφόσον δεν εφαρμοστεί. Επιτετραμένος. Ναι. Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις υπάρχουν. Έτσι είναι σαφές αυτό το πράγμα. Η συνεργασία όμως είναι άλλο πράγμα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία και νομίζω ότι υπάρχει μια συνεργασία. Τώρα τα αντανακλαστικά επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να υπάρχει μια πιο γρήγορη αντίδραση. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το ξεπερνάμε αυτό σιγά σιγά, αυτή την αντίθεση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να την αναπαράγουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια. Υπάρχει μια διαφορετική οπτική πολλές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια απόκληση η οποία γίνεται, πώς να το πω, σκοπίμως. Έτσι. Αυτό δεν θέλω να το πιστέψω ότι υπάρχει και νομίζω ότι όλα τα προβλήματα, ειδικά όσο βγαίνουμε πια από την κρίση και όσο τα πράγματα εξομαλύνονται, θα υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία. Ο καθένας βεβαίως στο δικό του θεσμικό ρόλο. Κύριε Πέτρο, συγγνώμη. Για τις συντάξεις. Να φτάσουμε για τις συντάξεις. Θεωρείτε ότι όντως εξομαλύνονται τα πράγματα όταν. Και αυτό δεν έχει σχέση τώρα μόνο με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έχει βέβαια, θα έχει επιπτώσει και στην επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Mm-hmm. Όταν αυτή τη στιγμή είναι δεδομένα μέχρι τελευταίο ευρώ ποια οικονομική πολιτική θα ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις, η χώρα, τουλάχιστον μέχρι το 2023, ωραία, με πολύ δύσκολους στόχους να επιτευχθούν, με πολύ δύσκολα επιτεύχθουν στόχους και μέσα σε ένα περιβάλλον λιτότητας. Δεν βλέπω κάποια, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροελαφρύνσεις που θα δούμε αν και εφόσον εφαρμοστούν, αλλά ουσιαστικά είναι ένα περιβάλλον λιτότητας. Δεν αλλάζει. Η εποπτεία παραμένει, μπορεί να μην είναι τόσο σκληρή, αλλά παραμένει η εποπτεία. Δεν έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πει ότι εγώ καταργώ. Θα περιμένει το Eurogroup, όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, να δώσει μάλλον το Τρόικα το OK, να περάσει το Euro Working Group και αν το Eurogroup το εγκρίνει, στο τέλος να ακυρωθεί, να αναβληθεί, να δούμε τι θα γίνει με το μέτρο των συντάξεων. Ένα είναι αυτό. Κατά πόσο υπάρχει λοιπόν βαθμός ελευθερίας κινήσεων για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, για την επόμενη τουλάχιστον πενταετία, και μέσα σε ένα περιβάλλον, επαναλαμβάνω, λιτότητας. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή, για να θεωρείται ένα κράτος κανονικό στην οικονομία του, πρέπει να δανείζεται από τις αγορές. Αυτή τη στιγμή είμαστε εκτός αγορών. Υπάρχει μια εκτίμηση στην κυβέρνηση περίπου πότε θα μπορούσε η χώρα, γιατί πέρσι. Λέγανε και ο κύριος Τσακαλώτος και πολλά κυβερνητικά στελέχη ότι θα βγούμε μέσα στο 2018 μία-δύο-τρεις φορές. Αυτό μέχρι να βγάλουμε, μέχρι να βγούμε. Καλά, τώρα μέχρι να τελειώσει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό λέω. Είναι σημαντικό. Λέω. Απλά υπήρχε μια προβολή. Τώρα υπάρχει κάτι τέτοιο. Και πόσο θεωρείτε μεγάλο τον κίνδυνο, και επαναλαμβάνω πάλι για οποιαδήποτε κυβέρνηση, όταν τελειώσει αυτό το μαξιλάρι που είναι περίπου δύο χρόνια, να βρεθούμε πάλι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Αν υπάρχουν περιθώρια κινήσεων, είναι ένα απολύτως δεσμευτικό περιβάλλον. Περιθώρια κινήσεων υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η εποπτεία και η επιτροπία. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει από την άλλη μεριά ότι δημιουργείται ένα πολύ καθαρό τραπέζι χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς συμφωνίες. Είναι οι συμφωνίες με τις οποίες λειτουργεί σήμερα όλη η αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πιέσουμε, όχι μόνοι μας, μαζί με άλλες κυβερνήσεις, ακριβώς για να αλλάξει και να αλλάξουν πολλά από τα δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα κριθεί και σε πολιτικό επίπεδο και νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση, οι ευρωεκλογές οι επόμενες, θα είναι μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Αλλά από την άποψη ότι φύγαμε από το σκληρό πρόγραμμα επιτροπίας και εποπτείας και μπορούμε αυτή τη στιγμή να κινηθούμε μέσα σε ένα σαφές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, διάβαζα ότι η Κομισιόν και το Eurogroup κάνει μια κριτική στον Ιταλικό προϋπολογισμό, όπως μπορεί θεσμικά να το κάνει. Όλες οι χώρες βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο σε ένα πλαίσιο δεσμεύσεων που περιορίζει αρκετά τις κινήσεις και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, εμείς βγαίνοντας από την κρίση, είναι αναγκαίο να κάνουμε ορισμένες κινήσεις προς την αντίστροφη κατεύθυνση από την λιτότητα, την ασφικτική λιτότητα η οποία περιγράφηκε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι
στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν και ασκήθηκαν πολιτικές που ήταν έξω από κάθε λογική. Αυτό σήμερα το αναγνωρίζει ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Λαγκάρτ λέει σήμερα ότι ασκήθηκαν πολιτικές που δεν έπρεπε να ασκηθούν. Ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Αυτή όλη η διάσταση δείχνει, αν θέλετε, δείχνει πρώτον ένα βασικό δομικό πρόβλημα που υπάρχει στην αρχιτεκτονική των διεθνών οικονομικών μηχανισμών. Ένα το κρατούμενο, και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Και από την άλλη μεριά, επιτρέπει, αν θέλετε, σε εμάς που βγαίνουμε από αυτήν την πολύ μεγάλη οικονομική συρρήκνωση, να διεκδικήσουμε ένα περιθώριο ελευθερίας ακόμα μεγαλύτερο. Βεβαίως, εδώ στην Ελλάδα θα κριθεί όλη η συζήτηση από το τι ρυθμούς ανάπτυξης θα έχουμε, και βεβαίως κυρίως αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι για να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο παραγωγικό, άρτια οργανωμένο οικονομικό και πολιτικό σχέδιο. Χωρίς τέτοιο σχέδιο δεν μπορούμε να πάμε. Και για μας αυτό είναι ένα κεντρικό στίχημα αυτή τη στιγμή στην πολιτική μας. Η χώρα μετά τη δεκαετία του 80 ποτέ δεν επεξεργάστηκε μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που να έχει επιλογές, που να έχει ιεραρχήσεις, που να έχει εργαλεία με τα οποία ασκείται η διοικητική, η δημοσιονομική, η φορολογική πολιτική. Αφέθηκε κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη λογική της αγοράς. Έτσι, ότι μπορεί να γίνουν άναρχοι τομείς ανάπτυξης, όπως υπήρχαν αυτοί οι τομείς ανάπτυξης, με μια κεντρική λογική. Ότι το λειτουργικό κόστος και το κόστος της εργασίας θα έπρεπε να μειωθεί. Αυτή ήταν η κεντρική λογική των αναπτυξιακών εντός εισαγωγικών πολιτικών που ασκήθηκαν στη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ακούμε συνεχώς δηλαδή από τομείς της αγοράς ότι το μισθολογικό κόστος, το κόστος της παραγωγικότητας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πρέπει να πάμε ανάποδα. Εάν θέλουμε να έχουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη παραγωγικών τομέων, δημιουργία νέου πλούτου και άρα στην πραγματικότητα να μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην κλίμακα την ελληνική πάντα, έτσι, διότι ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μια οικονομία σαν την Ιταλία που μπορεί να έχει τεράστιες βιομηχανίες, άρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο και κλίμακας και επιλογών και διοικητικών εργαλείων. Πρέπει να πάμε σε μια άλλη λογική, η οποία το βασικό της πλεονέκτημα ποιο θα είναι η ανάκτηση των δικαιωμάτων της εργασίας. Αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συζητάμε. Δηλαδή λέμε, παραδείγματος χάρη, με την ευκολία που συζητάμε πολλά πράγματα στο δημόσιο λόγο, ότι υπάρχει ένα brain drain και δημιουργικά μυαλά φεύγουν. Κατανοητός, κύριε Υπουργέ, για να πάμε σύντομα. Νίκος Βέρκος και φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά την απάντησή σας. Και νομίζω η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, πώς λέγονταν αυτό, με τις συντάξεις θα γίνει. θα καταφέρει η κυβέρνηση τελικά να μην μειωθούν οι συντάξεις. Θα το καταφέρει, διότι έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο συμμαχικών αναφορών πια αυτή τη στιγμή. Έχει ένα πλαίσιο συνένεσης μέσα στους όλους τους θεσμούς και θα το καταφέρει. Για να κάνω λίγο είναι και ένα θέμα το οποίο όμως το συζητάμε από τις αρχές του 2018, κατά τη γνώμη μου προσχηματικά. Έτσι, στην ουσία θέλουμε να υπάρξουν. Θέλει κανείς στη χώρα να μειωθούν οι συντάξεις. Δηλαδή να μειωθεί. Θέλει κανείς. Εδώ πρέπει να αποκυρωθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Ναι, εντάξει. Από τις πολιτικές δυνάμεις είπα. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυριζόταν πριν γίνει κυβέρνηση για χρόνια ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις θέλανε να κόψουν συντάξεις, θέλανε να κόψουν μισθούς. Το θέλανε. Το θέλανε. Δεν ήταν θέμα του νουτού. Όχι, το θέλανε. Αυτό το θέλανε. Άρα και εσείς θέλατε που κόβετε, που βάλετε τους φόρους. Όχι, εγώ λέω. Εσείς θέλατε που βάλετε τους φόρους και όλα αυτά τα επώδυνα μέτρα που πήρατε. Δεν το θέλαμε. Εμείς δεν θέλαμε. Είμαστε υποκαθεστώς. Αυτό είναι, νομίζω. Όχι. Άλλο λέμε. Δεν θα διαφωνήσουμε τεχνητά. Όχι, υπήρχε ένα μοντέλο πολιτικής λιτότητας. Δεν υπήρχε. Συνεχίστηκε. Έτσι. Ναι, συνεχίστηκε και στην κυβέρνησή σας. Όχι υποκαθεστώς εθελοντικής κατά κάποιο τρόπο. Οι προηγούμενοι το θέλανε. Όχι, δεν το λέω στη μνημονιακή περίοδο. Το λέω γενικά. Υπήρχαν πολιτικές λιτότητες. Τι να κάνουμε. Υπήρχαν πολιτικές οι οποίες ενσωματώνουν την πολιτική του συνδέσμου ελληνικών βιομηχανιών έτσι όπως είναι. Μία ερώτηση πολύ γρήγορη. Επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και επειδή μπορεί στην επόμενη περίοδο κάποιος, μπορεί οι συμμαχίες που λέτε που να έχουν φτιαχτεί να είναι ισχυρές, να είναι δυνατές κτλ. Αλλά κάποιος να βρεθεί και να το κολλήσει το ζήτημα. Η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει και μονομερή ενέργεια σχετικά με αυτό. Σχετικά με τις συντάξεις. Θα το αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Πάντως η βούληση και η στόχευση της κυβέρνησης είναι να μην κοπούν οι συντάξεις. Mm. Ακριβώς διότι δεν υπάρχει λόγος να κοπούν. Είναι ένα δημοσιονομικό ηφαισιακό μέτρο που την ώρα που η οικονομία πάει να πάρει μπρος,
και να εμφανίσει δείκτες ανάπτυξης, θα ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει. Αυτό είναι μαθηματικά της πρώτης δημοτικού. Νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση έχει μια ευθύνη και θα την ασκήσει. Κατανοητό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα της απόψινης εκπομπής και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος, όπου πλέον εκεί θα δούμε τις συμμαχίες, τις επερχόμενες εκλογές, καθώς επίσης.